Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημοσίευσε την δικαστική απόφαση για τη διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας που δικαιώνει τα μέλη της Ένωσης που είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες διεκδικήσεις νυχτερινών. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο δέχθηκε ότι από τις διατάξεις του νόμου καθιερώνεται κατά τρόπο ευθύ και άμεσο το δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες να λάβει την επίμαχη ειδική αποζημίωση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ξετυλίγοντας το κουβάρι της υπόθεσης, σημειώνει ότι το θέμα υφίσταται από το 2017. Το 2017, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ένα νόμο, ο οποίος έλεγε ότι η νυχτερινή εργασία των στρατιωτικών, όπως συνέβαινε μέχρι τότε και ισχύει και ακόμα για τους πυροσβέστες, για τους αστυνομικούς κτλ., θα αποζημιώνεται από και νυχτερινή εργασία, θεωρείται η εργασία που εκτελεί κάποιος από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Mm-hmm. Για να μην σκανδαλίζουμε και τον κόσμο, μιλάμε για ένα ποσό των 2,77 ευρώ ανά ώρα μεικτά. Χοντρικά θα σας πω, με τις υπηρεσίες που κάνει κάθε συνάδελφος, μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 40-45 ευρώ το μήνα. Προέβλεπε λοιπόν ο νόμος τότε τι έλεγε, ότι για να εκτελεστεί αυτός ο νόμος θα πρέπει να υπογραφεί μια κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τον Μάιο του 2022 κλείνουμε 5 χρόνια και δυστυχώς αυτή η κοινή υπουργική απόφαση μέχρι και σήμερα δεν υπογράφει. Επανειλημμένα εμείς λοιπόν φέρναμε το θέμα μέσω βουλευτών και της περιφέρειας της δικής μας πάνω και μέσω του κυρίου Δερμετόπουλου το έχουμε κάνει και μέσω της κυρίας Κεφαλίδου από τον ομόδρά μας, αλλά και με άλλους βουλευτές ανά την Ελλάδα. Μέχρι και σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πετούσε τον μπαλάκι στο Υπουργείο Οικονομικών και το αντίστροφο, με τους στρατιωτικούς να μην παίρνουν σαφείς απαντήσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών μας απαντούσε ότι υπεύθυνος για να πάρει την πρωτοβουλία να ψηφιστεί αυτή την υπουργική απόφαση είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έλεγε ότι υπεύθυνος είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν κάποιος, και ιδίως είναι δύο υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης, απευθύνουν τους στρατιωτικούς, πρέπει να καταλάβουν ότι οι στρατιωτικοί είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, είναι οικογενειάρχες άνθρωποι και δεν είναι μικρά παιδιά σε μια παιδική χαρά να τους κοροϊδεύουμε, να τους ξεγελάμε με τέτοιου είδους επιχειρήματα. Mm-hmm. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς στραφήκαμε να διεκδικήσουμε το θέμα νομικά. Καταθέσαμε λοιπόν αγωγές και ζητήσαμε τι, το αυτονόητο κύριε Πανταζή, να εφαρμοστεί ο νόμος. Βγήκε λοιπόν πριν λίγο καιρό, πριν 2 μήνες, η απόφαση του δικαστηρίου, η οποία δικαιώνει πλήρως τη θέση της Ομοσπονδίας μας και των στρατιωτικών για τη διεκδίκηση αυτή. Και μάλιστα ξέρετε κάτι, είναι άμεσα εκτελεστή, δεν είναι θέσιμη αυτή η απόφαση, καθώς είναι διεκδίκηση από το δημόσιο, είναι για ποσό κάτω των 3.000 ευρώ και ο νόμος προβλέπει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης από καμία πλευρά. Δηλαδή, αν έβγαινε αρνητικό το αποτέλεσμα για μας, δεν θα μπορούσαμε να ασκήσουμε έφεση, όπως και τώρα και το κράτος δεν μπορεί να ασκήσει έφεση. Πλέον, με την πρόσφατη απόφαση, οι στρατιωτικοί δικαιώνονται για τα αιτήματά τους και μπορούν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους μέχρι και 2 χρόνια πριν. Στο δημόσιο μπορείς και διεκδικήσεις οικονομικά μέχρι και 2 έτη πίσω. Λέμε λοιπόν τους συναδέλφους μας ότι ελάτε κι εσείς και μέχρι που να πείσουμε την κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο και από σήμερα και την δικαστική απόφαση, ότι ελάτε να ζητήσουμε την διεκδίκηση και για τις 2 χρονιές τώρα, τις τελευταίες που μπορεί να το κάνει σήμερα ακόμα ένας συνάδελφος, για το 2020 και το 2021. Mm-hmm. Οι παλαιότεροι φυσικά, όσοι είχαν ασκήσει αγωγή, μπορούν να απαιτήσουν και τις προηγούμενες χρονιές και γίνεται ήδη. Σε αυτή τη λογική λοιπόν κινούμαστε, κύριε Παντάζη. Δηλαδή, περιμέναμε και εμείς επί 3-4 χρόνια να εφαρμοστεί ο νόμος. Δυστυχώς, το λέω για άλλη μια φορά, αλλάξαμε και 2 κυβερνήσεις. Δεν είναι θέμα δηλαδή της παρούσης κυβέρνησης, και με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε το ίδιο θέμα. Δεν ψηφίζεται αυτή την υπουργική απόφαση. Αναγκαστήκαμε και πήγαμε στο δικαστήριο. Είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση για μας αυτή, ότι η ελληνική δικαιοσύνη αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας και μας δικαιώνει.